Πανεπιστημιακή Σχολή Θετικών Επιστημών με 3 τμήματα και Σχολή Επιστημών Διοίκησης με 2 τμήματα θα λειτουργήσουν στην Καβάλα στο πλαίσιο της Συνένωσης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ΤΕΗ, όπως κατέληξε η Επιτροπή των Τριών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του ΤΕΗ Σερών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου κατά την πρόσφατη συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή σήμερα συνεδρίασε Παρασκευή στις ΣΕΡΕ, στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας και τα αποτελέσματα της σύσκεψης θα μας τα δώσει αμέσως τώρα ο πρίτανης του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Δημήτρης Χασάπης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε πρίτανη, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Συνεδρίασε λοιπόν σήμερα η Επιτροπή στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας. Τι ακριβώς αποφασίσατε και πού καταλήξατε? Λοιπόν, συζητήσαμε βασικά τα τμήματα τα οποία θέλουμε να έχει το νέο πανεπιστήμιο σε κάθε κόμβο. Και όσον αφορά την πόλη των Σερών, καταλήξαμε ότι θα έχει 2 πανεπιστημιακές σχολές με 6 συνολικά πανεπιστημιακά τμήματα. Μπορούμε να ανακοινώσουμε ποια θα είναι αυτά, κύριε Πρίτανη? Να μην το ανακοινώσουμε ακόμη, επειδή έχουμε αφήσει ένα περιθώριο μέχρι την άλλη Τετάρτη. Για 1-2 από αυτά υπάρχει μία μικρή, έτσι, ας το πούμε, αμφιβολία, ασάφεια για τον ακριβή τίτλο. Οπότε θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους των αντιστοίχων τμήματων να το σκεφτούν το θέμα και να αποφασίσουν αυτοί ποιος τίτλος νομίζουν ότι θα είναι ο καλύτερος. Mm-hmm. Θα υπάρχουν από αυτά τα υπάρχοντα που έχουμε στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας εδώ στη ΣΕΡΕΣ? Θα υπάρχουν βεβαίως, θα υπάρχουν. Ουσιαστικά θα υπάρχουν όλα τα τμήματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όπως είπαμε, τον ακριβή τίτλο θα τον ανακοινώσουμε μάλλον την Τετάρτη την οποία μας έρχεται. Ναι, όπου θα γίνει η συνεδρίαση πού? Θα γίνει η Θεσσαλονίκη και η μεθεπόμενη μάλλον θα γίνει στην Καβάλα, έτσι ώστε να γνωρίσουμε όλα τα μέρη τα οποία θα απαρτίζουν αυτό το νέο πανεπιστήμιο. Μεταξύ σας υπήρχε σύμπνοια απόψεων, υπήρχαν αντιδράσεις ή όλα κύλησαν ομαλά? Όχι, όσον αφορά τις διάφορες πόλεις δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα έλεγα πιο πολύ τα προβλήματα είναι εσωτερικά. Σε κάποια τμήματα οι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμη ακριβώς κατασταλάξει ποια κατεύθυνση θέλουν να πάρει το τμήμα τους. Μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι τα σίγουρα για να, έτσι, να δώσουμε και μία έτσι πληροφόρηση, ναι, παραπάνω λοιπόν, στο σύγχρονο. Σίγουρα θα είναι το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, σίγουρα θα είναι το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, σίγουρα θα είναι το τμήμα λογιστικής χρηματοοικονομικής, το οποίο όμως ενδέχεται να πάρει μία άλλη κατεύθυνση προς τα οικονομικά. Θα υπάρχει τμήμα πολιτικών μηχανικών. Θα υπάρχει τμήμα που θα έχει σχέση με πληροφορική. Αυτά μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή την επόμενη Τετάρτη κλείνει ο κύκλος της συζήτησης, των συσκέψεων και στη συνέχεια τι γίνεται από εκεί και πέρα? Δεν κλείνει ακριβώς ο κύκλος, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι τα μέσα Ιουνίου η Επιτροπή θα έχει διαμορφώσει την πρότασή της προς το Υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια θα αναλάβει να συντάξει το νομοσχέδιο και να το προωθήσει για ψήφιση. Μάλιστα. Δηλαδή, υπό ευνοϊκές συνθήκες θα μπορούσε μέχρι το Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί. Και να ξεκινήσει από τη νέα σεζόν, από το νέο ακαδημαϊκό έτος, να λειτουργούν αυτά τα τμήματα τα οποία αποφασίσατε. Να λειτουργούν αυτά τα τμήματα, τα οποία βέβαια θα δεχτούν φοιτητές από τον επόμενο Σεπτέμβριο, γιατί το μηχανογραφικό έχει κλείσει για φέτος. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνει κάποια αλλαγή εν μέσω ακαδημαϊκού έτους. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Πρίτανη, κρατούμε αυτά τα οποία μας έχετε πει σήμερα. Περισσότερα θα πούμε τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, να δούμε το τι ακριβώς θα οριστικοποιηθεί και βέβαια περιμένουμε και την απόφαση του Υπουργείου, αν και εφόσον θα συμφωνήσει, ακριβώς, πιστεύετε, το Υπουργείο ή θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές? Κοιτάξτε να δείτε, λογικά θα πρέπει το Υπουργείο να συμφωνήσει, εκτός και αν κρίνει ότι κάποιο από τα τμήματα το οποίο προτείνουμε, είτε εδώ είτε στην Καβάλα, θα δημιουργούσε προβλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Εκείνο που θέλω, είπαμε, να κρατήσουμε είναι ότι κατά 99% θα έχουμε 6 πανεπιστημιακά τμήματα στην πόλη των Σερών, όχι στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη των Σερών. Αυτό τι σημαίνει για τις ΣΕΡΕΣ, για τον νομό μας? Αυτό σημαίνει ότι θα κρατήσει την ποσότητα και θα αναβαθμίσει ταυτόχρονα την ποιότητα. Δηλαδή θα έχει τον ίδιο αριθμό τμήματων που έχει και αυτή τη στιγμή, τα οποία όμως θα είναι πλέον πανεπιστημιακά τμήματα με όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία συνεπάγεται αυτό. Και περισσότεροι φοιτητές? Φοιτητές θα είναι πάνω κάτω οι ίδιοι, αλλά πλούστατα θα είναι, θα λέγαμε,
φοιτητές οι οποίοι θα περνάνε με υψηλότερη βάση. Λογικά δηλαδή αυτό αναμένει κανείς, η διάρκεια των σπουδών θα είναι μεγαλύτερη, το επίπεδο των σπουδών θα είναι καλύτερο, τα επαγγελματικά δικαιώματα των παιδιών θα είναι αντίστοιχα με εκείνα των υπολείπων πανεπιστημιακών τμήματων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.